Αρκαδία 938. Παρουσία της κόρης σας, της Εύης Στατούλη, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και όσα ακούστηκαν, γιατί ουσιαστικά ο κ. Μίκας έκανε μια μεγάλη επίθεση προς το πρόσωπό σας και προς το έργο της Περιφερειακής Αρχής για ό,τι έχει κάνει έως τώρα. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Θα θέλαμε μια απάντηση με όνομα ουσιαστικά. Ο κ. Τζιούβελης Μεσόγειος, έτσι και βία, μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι πάνω στο ίδιο. Ναι, μην ερχόμαστε, θα σας δώσουμε το ερώτημα σε δύο ενότητες. Την παρουσία της κόρης σας, αλλά κυρίως να μου σχολιάσετε και την παρουσία, τι μπορεί να σήμαινε η στοχευμένη κίνηση της παρουσίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι σας, στην Αρκαδία. Ωραία, ευχαριστώ. Θα αρχίσω από το τελευταίο, από το δεύτερο. Κοιτάξτε, είμαι ένας πολιτικός που βρίσκομαι πολλά χρόνια στο δημοσιοποιείο, πολύ περισσότερα από τα χρόνια που βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω τη δική μου διαδρομή. Ξέρω πολύ καλύτερα τον καθένα την οικογενειακή του παράδοση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στα πρώτα χρόνια της ιατρικής μου είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την ψυχανάλυση. Δεν θα μπω λοιπόν στον κίνδυνο να ψυχαναλύσω αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημα είχε καθαρό σε αυτό το προσωπικό χαρακτήρα. Σε πολιτικό επίπεδο όμως θα το σχολιάσω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που έρχεται από πολύ παλιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Εκτιμώ ότι μάλλον δεν θα είναι η τελευταία μέχρι τις εκλογές του Μαΐου. Γιατί εκτιμώ ότι μετά από εκεί και για όλη τη χώρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και όλα ακριβώς εστιάζονται, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, στην Πελοπόννησο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κύριος Πρόεδρος έχει δείξει όλο το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και μάλιστα σε μία προσωπική του επιλογή με συναισθηματική φόρτιση, παράξενο και περίεργο πώς δημιουργήθηκε τόσο πολύ αυτή η συναισθηματική φόρτιση, η οποία δεν έχει κανένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Γενικά και αόριστα μπορεί να ακούγεται μια κουβέντα, είναι καλός άνθρωπος, αλλά πολύ καλοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να τους αγνοήσει αυτούς. Και βέβαια θα ήθελα να πω ότι γίνεται και ένα μεγάλο λάθος. Το μεγάλο λάθος είναι ότι δεν μπορεί σήμερα, σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης, να αγνοείς την κοινωνία και τους πολίτες. Είδατε τι έγινε προχθές. Οι πολίτες αγνόησαν ένα μεγάλο γεγονός, που είναι η εμφάνιση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εν δυνάμει, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία, πρωθυπουργού της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη του γυρολόγου. Δεν μπορεί και δεν γίνεται και δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Αυτό είναι λάθος πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω με αυτή την ευκαιρία να σχολιάσω είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο μένος εναντίον της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και λέω το εξής. Η Πελοπόννησος ήταν αυτή που κρατήθηκε το 2015, η μόνη περιφέρεια που κρατήθηκε όρθια όταν όλες οι άλλες περιφέρειες κιόδεψαν. Θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω τη στάση μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο δέχτηκε τη δική μου εισήγηση για να είμαστε απέναντι στο δημοψήφισμα και στην πρόταση του δημοψηφίσματος από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ξαναέρχεται για δεύτερη φορά, μόνο και μόνο, για να υποδείξει έναν υποψήφιο περιφερειάρχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει στον πολίτη
μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία λέει το εξής, ότι μέχρι τώρα η κοινωνία, οι πολίτες και τα προβλήματα των πολιτών και της κοινωνίας δεν χρησιμοποιούνται ως οφείλεται να χρησιμοποιηθούν για θετικές παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας και του πολίτη, αλλά μόνο και μόνο για την επίτευξη των οποιοδήποτε στόχων που είναι δικαίωμά του να τους έχει, που είναι δικαίωμά του να τους επιλέγει, που είναι δικαίωμά του να προσπαθεί να τους βοηθήσει. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Δεν τα ασχοληθώ με το κοινωνικό. Ο κύριος Νίκας είναι μια διπολική προσωπικότητα. Άλλα πράγματα έλεγε πριν 6 μήνες, άλλα πράγματα έλεγε πριν 1 χρόνο, άλλα πράγματα έλεγε πριν 2 χρόνια και ξαφνικά κάτω από την καινούργια του ιδιότητα φτάνει σε μια ακραία θεώρηση των πραγμάτων. Η οποία ακραία θεώρηση των πραγμάτων του δίνει πλέον, δεν ξέρω πώς, τη δυνατότητα να σταθεί και εναντίον της οικογένειας. Αρκαδία 938.